είμαστε στο Ζου, είμαστε με τον αγαπημένο Γιάννη Γιοκαρίνη που έχουμε τον δούμε πολύ καιρό και είμαστε πανευτυχείς που τον βλέπουμε τώρα. Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ. Δηλαδή είσαι ίδιος όπως ήσουν 20 χρόνια τουρκικά. Εντάξει. Μόνο λίγο το χρωματάκι έχει αλλάξει. Είναι που έπαθα το σπίτι μου και πασαλήθηκα με τον ασβέστη. Νοσταλγός του rock and roll, νοσταλγός του rock and roll, με μια δόση ιδιοτροπή στη συνταγή. Η πρώτη σου μεγάλη επιτυχία πότε ήταν? Το 84. Επομένως είχες ήδη όμως μια εμπειρία πάνω από 10 χρόνια. Βεβαίως. Και λίγο ξεφύγαμε. Έκλεισα το μαγαζί. Σταμάτησα να παίζω. Δεν ήθελα να παίζω πουθενά. Γιατί κουράστηκα από το φορτίο αυτό της επιτυχίας. Έχει φήνες πολλές. Πονηριές συναδέλφων. Με κάνανε και φοβήθηκα. Έχανα το Γιάννη. Και έκατσα καμιά δεκαριά χρόνια, 11, για να μαζέψω λίγο το Γιάννη. Τι έκανες? Τίποτα. Έγραφα στο σπίτι. Με κάποια σύντροφο, ας πούμε, απομονωμένος. Ήμουν παντρεμένος τότε. Ξυκαπούν κι όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου. Ξυκαπούν και μου την πέφτεις μες στη ζάλη μου. Ξυκαπούν θα βελτιώσω τα στιχάκια μου. Ξυκαπούν πήρα μπροστά τα μηχανάκια του. Οικονομικά είσαι ικανοποιημένος? Ποτέ μα ποτέ δεν έβαλα στόχο το χρήμα. Το εκμεταλλεύτηκαν αρκετοί, έτσι. Μου ήρθαν και χρήματα όμως. Έμαθα να ζω χωρίς μία. Και όταν λέω χωρίς μία, χωρίς μία. Και ειδικά τα 10 χρόνια που δεν δούλεψα καθόλου, εκεί κατάλαβα τι θα πει να μην έχεις μία. Κοίταξε, κακά τα ψέματα, σε έναν άντρα δεν είναι μόνο ο ίδιος πόσο λιτοδίαιτος είναι, είναι και το ετερονίμηση. Η σύντροφος που ήμουν τότε δεν είχε τέτοια προβλήματα. Η σύζυγος. Η σύζυγος. Γιατί χωρίσατε? Μέσα στο μπαράνια και όλα αυτά που πέρασα εκείνη την περίοδο, δεν άντεξα και αυτό το γεγονός. Το να είμαι δεσμευμένος τότε. Δεν το άντεξα. Δεν την μπίκρανες που χωρίσατε? Σαφώς. Το μετάνιωσες ποτέ? Όχι. Γιατί όταν παίρνω μια απόφαση, τη ζυγίζω πρώτα και να το κάνω. Παιδάκια δεν υπήρχαν, ε? Υπήρχε. Ο γιος μου ο Ιάκωβος, ο οποίος τώρα είναι 35 χρονών. Κοινωνική θεολογία. Έχει πάρει το πτυχίο του, έχει κάνει το πρώτο μεταπτυχιακό του. Τώρα κάνει το δεύτερο μεταπτυχιακό του. Και εύχομαι να του πάνε όλα καλά. Παρενεύεις ποτέ στο τι θα σπουδάσουν τα παιδιά, πώς θα μεγαλώσουν? Όχι, γιατί αυτό δεν το κατάφερα, γιατί στα 5 του χρόνια αποχώρησα εγώ από την οικογένεια. Ναι. Και δεν είχες τακτικές επαφές και τα λοιπά? Όχι. Όχι. Νιώθεις όμως? Δεν ήμουν καλός αυτά, έτσι να τα λέμε. Δεν ήσουν, έτσι. Όχι. Προσπαθώ να επανορθώσω και να είμαι καλύτερος και να έχω καλύτερη σχέση με το παιδί μου τουλάχιστον. Το κατάφερες να έχεις καλύτερη σχέση? Το καταφέρνω. Δεν το κατάφερα να κάνω αυτό που θέλω ακόμα. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Τέλειωσες με την πρώτη σου γυναίκα και μετά? Έκατσα μόνος μου. Είχα και διάφορες συντροφιές. Μέχρι που πριν από 15 χρόνια γνώρισα τη σύντροφο που ζω τώρα, τη Σοφία. Άργησες να ξαναπαντρευτείς, ε? Ναι. Δεν με ενδιέφερε. Δεν είσαι του θέσμου πολύ. Μέχρι που ήρθε, προέκυψε και έκασε. Γιατί ένιωσες με αυτή τη γυναίκα την ανάγκη να παντρευτείς? Γιατί είδα ότι δίνω και δίνει κάτι που μας δένει καλά. Τα 22 χρόνια που έχω διαφορά με την Σοφία με βοήθησαν να δω πράγματα που δεν θα τα βλέπα. Δεν έκανες όμως άλλο παιδάκι? Όχι. Δεν έχει προκύψει. Δεν όχι ότι δεν θέλουμε, θέλουμε. Και ίδιο. Κάποια στιγμή μπορεί να προκύψει. Αμέ. Πότε σε παρακολουθούμε εδώ? Κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο είμαστε εδώ. Κάθε παρέα, 10 το βραδάκι μαζευόμαστε. 10 το βραδάκι μαζευόμαστε. 11 παρά, 11 η ώρα, 11 η λίγο, ανάλογα. Θα αρχίσουμε να τραγουδάμε. Να γουστάρουμε και να ευχαριστιόμαστε. Έτσι.